μαθητή της πρώτης γυμνασίου, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μεγαλύτερους συμμαθητές του την περασμένη Τετάρτη, προχθές, γυρίζοντας από το σχολείο. Σε 7 λεωφορείο, όπως είπες και εσύ, το επιτέθηκαν, τον χτύπησαν και τα παιδιά. 12χρονοι ήταν, και τα παιδιά που του επιτέθηκαν, 12χρονοι. Ήταν λίγο μεγαλύτερο, ήταν 14-15 ετών, ήταν όμως το ίδιο σχολείο. Μπήκε στο νοσοκομείο ο μικρός Ανδρέας, πρώτη γυμνασίου μαθητής, όπως είπα, με τραύματα στα πόδια. Πήρε εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία του σε ό,τι αφορά το σωματικό κομμάτι. Όμως ψυχολογικά, όπως μαθαίνουμε, υποφέρει. Μάθαμε μάλιστα, Ντένιο, ότι ο 12χρονος είναι θύμα bullying από τα συγκεκριμένα παιδιά εδώ και χρόνια, από το δημοτικό. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, στην πέμπτη δημοτικό, όταν ήταν, είχε αλλάξει και σχολείο. Η αστυνομία συνέλαβε, όπως είπες και εσύ, 4 μαθητές για αυτό το περιστατικό, 3 αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίες, όπως σας είπα, 14-15. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Αφέθηκαν ελεύθεροι γονείς και παιδιά, όμως το θέμα θα προχωρήσει δικαστικά, καθώς η οικογένεια του Ανδρέα έχει βάλει δικηγόρο. Από ό,τι μας λες, είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν. Μόλις μια εβδομάδα πριν. Α, για το συγκεκριμένο παιδί, για το συγκεκριμένο αυτή παιδί. Η ιστορία έχει χρόνια που γίνεται. Μάλιστα, απλά δεν είχε γίνει τόσο σοβαρή σε ό,τι αφορά δεν είχε πάρει αυτή τη διάσταση του παιδιού. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο. Είχαμε και ένα περιστατικό πριν από μια εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα μόλις, ακόμα ένα περιστατικό βίας στα Τρίκαλα. Αυτή τη φορά ήταν 15χρονος ο μαθητής. Ξυλοκοπήθηκε άγρια στην πλατεία της πόλης, όχι από συμμαθητές αυτή τη φορά, από εξωσχολικούς, νεαρούς όμως, ανήλικους και πάλι. Και χρειάστηκε σε εκείνη την περίπτωση, μάλιστα, το παιδί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κάτω γνάθο. Του σπάσαν το σαγόνι, έτσι να το πούμε απλά. Ενώ και πριν από ένα μήνα είχαμε και άλλο περιστατικό πάλι με ξυλοδαρμό μαθητή από συμμαθητές του. Δηλαδή, συνολικά, αν το πάμε σε ένα μήνα πριν, ήταν τρία τα περιστατικά. Ναι. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο και η αστυνομία στα Τρίκαλα έχει εκδώσει, εκτός από την ανακοίνωση που αναφέρει για τις συλλήψεις και όλα αυτά, και ένα χρηστικό, ας πούμε, ενημερωτικό σημείωμα για το τι είναι το bullying, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, τι να παρατηρούν στις συμπεριφορές των παιδιών και πώς να αντιδρούν. Βέβαια, χρειάζεται συνδρομή από όλους, και από τους γονείς και από τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί δυστυχώς, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και στη χώρα μας το θέμα του bullying. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνια, για την ενημέρωση. Δεν θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ευπαθείς.